Καλησπέρα, The Upgrades. Σήμερα έχουμε κάποια νέα. Θα είναι άλλο ένα επεισόδιο για ένα χειριστήριο. Αυτή τη φορά για το χειριστήριο του DJI Mavic Air 2. Έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες από το πώς θα είναι το χειριστήριο. Σήμερα είναι Κυριακή 26 Απριλίου. Αύριο θα έχουμε την επίσημη παρουσίαση. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα είναι το χειριστήριο του. Αρχικά, έτσι όπως το βλέπετε, έχει πλέον αλλάξει χρώμα, δεν είναι πλέον το κλασικό μαύρο όπως είχαμε δει σε όλα τα άλλα τα DJI, τα Mavic και το Mavic Air εννοείται. Έχει φύγει πλέον τα πιαστάκια που έχει από κάτω που βάζεις μέσα το κινητό για να μπορέσεις να βλέπεις τι τραβάει το drone. Δεν φαίνεται να έχει κεραίες, τώρα δεν ξέρω αν θα μπαίνουν έξτρα από πίσω ή κάποιοι το κάνουν κάπως αλλιώς. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημείο που μπορούν να μπουν κεραίες όπως ήταν στο προηγούμενο. Τώρα δεν ξέρω πόσο ρόλο θα παίξει αυτό και για ποιο λόγο δεν βάλανε σε αυτό το χειριστήριο. Τα κουμπιά, από ό,τι φαίνεται, έχει ένα αριστερά το οποίο είναι το home, το κλασικό για να γυρίσει το drone από τον ουρανό με ένα κουμπί να γυρίσει πίσω εκεί που ξεκίνησε. Το άλλο είναι για να ανοίγει το χειριστήριο και λογικά τις λειτουργίες του drone. Και στη μέση βλέπουμε ένα διακόπτη που έχει σαν επιλογές μία normal, μία sport και μία turbo. Στο προηγούμενο υπήρχε ένα διακόπτη ο οποίος είχε την επιλογή το sport και που έγινε ξανά στο normal. Τώρα δεν ξέρω τι διαφορά θα κάνει αυτό, δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο και τη διάταξη των κουμπιών. Δηλαδή στην περίπτωση του κουμπιού του sport ήταν στο ίδιο σημείο, απλά πλέον υπάρχει και άλλη μία επιλογή που είναι η turbo. Τώρα στο σημείο που έχει ουσιαστικά το κουμπί του για να ανοίξει το χειριστήριο είχε το FN. Και τέρμα δεξιά είχε το power για να ανοίξει. Οπότε έχει αλλάξει αυτό. Τώρα τέρμα δεξιά πάνω βλέπουμε μια επιλογή που είναι σαν καμερούλα. Οπότε λογικά αυτό πρέπει να είναι για την επιλογή των modes. Τώρα το αριστερό κουμπί όπως βλέπουμε στο χειριστήριο θα είναι μάλλον κάποιο κουμπί το οποίο μπορεί να ρυθμίσει εσύ όπως θες από ό,τι λένε. Τώρα τα πίσω κουμπιά. Βλέπουμε ένα κουμπί το οποίο έχει πάνω μια φωτογραφική κάμερα και ένα κόκκινο σαλαμπάκι. Τώρα αυτό λογικά είναι για να τραβάς ή να ξεκινάς το βίντεο ή για να το σταματάς ή να βγάζεις φωτογραφία και να το σταματάς. Και από την άλλη έχει μια σαν scroll, σαν bar scroll, η οποία τώρα θα είναι για το zoom, θα είναι για κάτι άλλο, ακόμα δεν ξέρουμε, θα το μάθουμε σίγουρα αύριο. Οπότε θα σας βάλω τώρα κάποιες εικόνες να βλέπετε κιόλας το πώς είναι το καινούριο χειριστήριο, ό,τι έχει βγει δηλαδή, και θα σας δείξω και τη σύγκριση το παλιό. Τώρα, σαν κάποια άλλη διαφορά τώρα στα controllers, από ό,τι φαίνεται λογικά θα βγαίνουν και αυτοί οι διακόπτες όπως βγαίνανε και στο προηγούμενο. Φαίνεται από κάτω ότι παίρνει Type-C και συνδέεται τώρα για να φορτίζει οτιδήποτε. Από κάτω έχει δύο θύρες, φαίνεται σαν να έχει δύο κομμάτια μαύρα τα οποία λογικά θα είναι για να μπαίνουν κάτω τα joysticks για το χειριστήριο. Οπότε αυτά πάνω κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι το χρώμα και ίσως το ότι το κινητό πλέον μπαίνει πάνω, η οθόνη μπαίνει πάνω και όχι πλέον από κάτω. Και ότι μεγάλωσε λίγο σαν μέγεθος. Τώρα βέβαια το μέγεθος θα το δούμε κιόλας όταν θα βγει κανονικά, να δούμε τι διαστάσεις έχει. Πάντως τουλάχιστον όπως φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Γιατί πλέον καλύπτει όλο το κενό, δεν βγαίνουν απλά από τα δύο τζόσεις από κάτω και μπαίνει το κινητό. Έχει ένα adapter, ένα συστηματάκι το οποίο μπαίνει το κινητό σαν τα selfie sticks και το πιάνει πάνω έτσι. Για να δούμε. Οπότε περιμένουμε αύριο και την παρουσίαση. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει περισσότερο το χειριστήριο αυτό από το προηγούμενο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι των The Upgrades να βλέπετε όλα τα βίντεό μας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.